Εδώ είναι το φυλάκιο του οικισμού Ακρίδα Παναγιώτατε. Αυτό εδώ ο συγκεκριμένος, όπου έχει υπηρετήσει ο Γρηγόρης Αυξεντίου. Και εδώ βλέπουμε τον Οβελίσκο, ο οποίος έχει αναγερθεί για τη μνήμη των θυμάτων στη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από το Βρετανικό. Το κλειδί έχει και μια ακόμη ιδιαιτερότητα. Έχει πολλές αδελφοποιήσεις με δύο δήμους της Κύπρου. Ο Γρηγόρης Αυξεντίου είναι ο συντηρητικός κρίκος με το Δήμο Λύσης Κύπρου, ο οποίος είναι δήμος στα κατεχόμενα. Απλά αυτοί κρατάνε ακόμα τους δήμους τους σε ανάμεση της επιστροφής του. Κάποτε θα επιστρέψουν και θα ξαναλειτουργήσουν κανονικά. Και εδώ λειτουργεί το Μουσείο προς τιμή του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο συγκεκριμένο φυλάκιο στην περιοχή του Ακρίτα, έναν από τους οικισμούς που είναι όμορους με τη Δοϊράνη, στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, και στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Εδώ αριστερά μας, μου επιτρέπετε, Δήμαρχε. Ναι. Παναγιώτατε, εδώ έχουμε μία απεικόνηση
με σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο, που μπορούμε μέσα από την ιστορία και γενικότερα στον χρόνο να δούμε την εξέλιξη της λίμνης Δοϊράνης, η οποία έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Αν σκεφτείτε ότι όλη αυτή προέρχεται από το παρελθόν, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν, σε μια έκταση και γενικότερα δεκαπλάσια από τη σημερινή της εικόνα, κάτι το οποίο είναι μια απόρρεια της κλιματικής αλλαγής, και έχουμε φτάσει στο σημείο να βρισκόμαστε σε μια έκταση περίπου 40 τετραγωνικών χιλιόμετρων, εκ των οποίων μόλις τα 15 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα η ανατολική λίμνη της Δοϊράνης ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Οφείλω να πω ότι το 1 τρίτο της λίμνης είναι η έκταση του 1 τρίτου της λίμνης ανήκει στην Ελλάδα και τα 2 τρίτα της λεκάνης απορροής της. Βέβαια είναι ένας πολύ σημαντικός υγροβιοτόπος, είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 σύμφωνα με όσο ορίζει η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία. Υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα από το 1988 και μετά, όπου ξεκίνησε η μείωση της στάθμης της λίμνης, όπου την πενταετία 1988-1993 έχουμε μια πτώση περίπου 2,5 μέτρα, και αν αναλογιστούμε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει πάρα πολλές συμφωνίες μεταξύ της Ιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας τη δεκαετία του 50, όπου χτίστηκε και η Τάφρος, που υπάρχει παρακείμενα εδώ ο Χήμαρος της Δοϊράνης, γιατί υπήρχε μεγάλη προστασία στο ύψος της στάθμης της λίμνης. Εάν ξεκινήσουμε λοιπόν από τη δεκαετία του 50 που υπήρχαν αυτές οι συμβάσεις και στην πορεία δημιουργήθηκε το φράγμα το τεχνητό, από εκεί που είχαμε το φαινόμενο των πλημμυρών παράκτια της Δοϊράνης, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να έχουμε πολύ μεγάλη πτώση της στάθμης της λίμνης και η ψουσία στο βάθος της λίμνης δεν ξεπερνά τα 3 με 4 μέτρα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν έχει υπάρχει βροχή, απλά τραβάνει και το νερό από την απέναντι μεριά, αλλά κυρίως είναι η κλιματική αλλαγή. Εδώ ναι, αυτά είναι καλά, καλά, έχει νερό. Απλά τώρα με την συγκρία έχει φύγει, έχει πάει στα 300 μέτρα μέσα. Απέναντι είναι. Απέναντι είναι το Ιωάννη της Σκοπιανή. Τόσο κοντά. Η οποία έχει νερό αυτή. Γιατί είναι, εκεί είναι πιο ρηχό, οπότε το νερό φέρνει τελευταία σε αυτό. Και αυτά είναι. Εμάς. Όλα αυτά είναι Σκόπια. Πιστεύετε από ένα συγκεντρωτικό φορέα που είναι για όλες τις λίμνες και τα ύδατα της κεντρικής Μακεδονίας. Τι θα κάνεις? Για να ξεκινήσεις πίσω σε αυτό το καλά. Συνεργαζόμαστε με το κέντρο. Εδώ, Παναγιώτα, επί της ουσίας από το 2014 και μετά που έτρεξε ένας διαγωνισμός, έχουμε δημιουργήσει μια εικαστική έκθεση, η οποία μας δείχνει διάφορες εικόνες με το μάτι των εικαστικών από τη λίμνη της Δοϊράνης. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λειτουργικό για το σύνολο των παιδιών που ξεπερνάνε τις 4.500 ετησίως που επισκέπτονται το συγκεκριμένο χώρο με πολύ μεγάλη χαρά.
και επί της συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής Άμυλικης Δύσης είναι η πρώτη φορά που το λειτουργούμε Σάββατο και Κυριακή, προκειμένου ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα και την πρόσβαση στον χώρο. Είναι μόνιμη έκθεση. Είναι μόνιμη καστική έκθεση, μάλιστα, με συγκεκριμένα έργα. Ναι, ναι. Και την ιστορική έδρα της Μητροπόλεως μας. Τα παιδιά. Αυτό πρέπει να είναι ξενοδοχείο. Έχει πολλά ξενοδοχεία, μάλιστα. Ουσίας Παναγιώτη δεν είναι ένα μνημείο φυσικού κάλους και παρατήρησης. Έρχεται αρκετός κόσμος, ο οποίος επενδύει στον αλλακτικό τουρισμό και τους ενδιαφέρει. Μπορούν να δουν γενικότερα τη Χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Όπως σας προείπα, έχουμε 36 σπάνια είδη πουλιών και ένα ειδικά μαγευτικό τοπίο. Στο κέντρο τώρα για να σας δώσουν τα δώρα. Ως δείγμα σεβασμού και ένδειξης για την τιμητική παρουσία σας, Παναγιώτα, στον τόπο μας, σας βάζουμε μια σειρά βιβλίων που έχουν να κάνουν με τον τόπο μας, με το Κλικής γενικότερα και τις ρίζες μας. Το Κάρς του Καυσάρου. Το Κάρς, αυτά θα τα διαβάσω. Και αυτό εδώ που αφορά την Κλικής. Γιατί οι αλυσβόνητες πατρίδες δεν συγκινούν. Έτσι. Και τα 100 χρόνια της ζωής του Κλικής, 1913-2013. Ναι. Έτσι. Από τη δημιουργία του Κλικής. Ευχαριστούμε, Παναγιώτα.
Thank you.
Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή με τα ποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα Αγιά σας τη αχράντος σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο. Τη επιφυτίση και ενεργία του Αγίου Σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίων παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβολής ορατήστε και ορατού αλεξιτήριον, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση εν το πνεύμα Σου. Ως κεφαλός ημών το Κύριο κλείνομεν. Πάντες ημών της δουλείας πρόσχημα και καταξίωση μας εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλήψεώς τα κεραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγεία ψυχής τα και σώματος σίγαρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ενανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους από της εργασίας καλέσας, η να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το ονόματί σου καταρχόμεθα σήμερον. Η να ταύτα ταχύ και αισίως εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δε ημών την διάνοιαν
και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον σώον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον. Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίση μόν, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Αγίων ενδόξων πεντεκέδεκα ιερομαρτύρων, του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Χαραλάμπους του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης και του Εναγίης Πατρός ημών Στυλουανού του Αθωνίτου, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, το έλατον υπό του Κρήτων ως ευλογείτε και ως περ μεγάλου βασιλέως, εισελθόντος εις την απόλυ μεγάλην και εικίσαντος εις μία των εναυτή οικειών, παντός ητι αυτή πόλη τιμής πόλης καταξιούται. Ημέρα εφρόσινη και χαρμόσυνη η σημερινή για την ενορία του Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως, Πολιανής και Κυλκισίου, που φέτος εορτάζει την εκατοετηρίδα της με την ευλογητική και ιστορική παρουσία σας Παναγιώτατε. Με αισθήματα βαθυτά του σεβασμού, οικής αγάπης και εξαιρέτου τιμής υποδεχόμαστε εσάς τον Προεστό της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον Πατέρα και Πατριάρχη του Γένους, τον Θεματοφύλακα της ανά τον κόσμο Ορθοδόξου Παραδόσεως. Το Μαυρονέρι, γνωστό από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας με το όνομα Καραμπουνάρ, κατοικείται από πρόσφυγες προερχομένους από τον Κάφκασο, την περιοχή του Κάρς, το Αρταχάν, τα χωριά της Θεοδοσιούπολης, την Τραπεζούντα, την Τζάλκα και την Ανατολική Θράκη, που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από το 1922 και εξής. Ταλαιπωρημένοι από τον δύσβατο μονοπάτι του Ξεριζωμού, από τις πατρογονικές τους εστίες, αλλά έχοντας βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους την πίστη στο Σωτήρα Χριστό, ένα από τα πρώτα τους μελήματα αποτέλεσε η ανέγερση ναού, όχι μόνο για την εκπλήρωση των λατρευτικών τους αναγκών, αλλά και για την τοποθέτηση και φύλαξη των ιερών και των οσίων που μετέφεραν παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς. Σε αυτόν τον μικρό πρόχειρο ξύλινο ναό, το χτισμένο με κόπους και με τα ελάχιστα μέσα που διέθεταν, εναπέθεσαν και την εικόνα της Παναγίας του Βλαντιμίρ, που τόσο ευλαβούνταν και ιδιαιτέρως τιμούσαν. Τη δεκαετία του 1950, μετά από προτροπή των δασκάλων του χωριού και με τη συνδρομή των κατοίκων, ξεκίνησε η ανέγερση του σημερινού υπάρχοντος ιερού ναού. Για 2 χρόνια, τεχνίτες από το χωριό εργάζονταν εθελοντικά, λαξεύοντας και τοποθετώντας πέτρες, τις οποίες μετέφεραν καθημερινά οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. Βλέπετε, ήταν επιφορτισμένοι από τους δασκάλους τους κάθε πρωί στην πορεία τους για το σχολείο να κουβαλάνε μία πέτρα, την οποία και άφηναν στο χώρο όπου χτιζόταν η εκκλησία, συνδράμοντας έτσι στο έργο των τεχνητών
οι οποίοι τις δούλευαν μετά το πέρας των δικών τους εργασιών στα ζώα και στα χωράφια. Τα εγγένεια του ναού τελέστηκαν από τη Μητροπολίτη Πολιανής και Κιλκισίου κύριο Ιωακήμ, τον δεύτερο τον Σμυρνιώτη, ενώ σε αυτό έχουν διακονήσει μέχρι σήμερα 5 ιερείς. Η ανάδειξη του κοινωνικού, φιλανθρωπικού και πολιτιστικού έργου της Εκκλησίας έφερε στο προσκήνιο την έλλειψη των αντίστοιχων αναγκαίων χώρων και δομών για την ενορία μας. Το 2008 ξεκινούν οι σκέψεις και οι συζητήσεις μεταξύ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής αλλά και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας για την έβρεση ή την εκθεμελίων ανέγερση αντιστοίχου χώρου. Σκοπός του συγκεκριμένου εγχειρήματος ήταν και είναι να καταστεί ο χώρος αυτό κέντρο της ενοριακής και εν γέννη της κοινοτικής ζωής της περιοχής μας. Ένας χώρος όπου τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα γνωριμίας και επαφής εκτός από τη λειτουργική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας με τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο. Ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για την μέρημνα φροντίδα και ανακούφιση απόρων και ηλικιωμένων. Το Φεβρουάριο του 2010 και μάλιστα κατά την ημέρα τιμής του πολιούχου και εφόρου της ενορίας μας Αγίου Χαραλάμπους, ο μακαριστός Μητροπολίτης, Πολιανής και Κιλκισίου, κυρός Εμμανουήλ Σιγάλας, τελεί την ακολουθία του αγιασμού και τίθεται ο θεμέλιος λίθος του πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Μαυρονερίου. Οι εργασίες ξεκίνησαν άμεσα, έκτοτε με κόπο και αγώνα από τους ενορίτες, αλλά και με την ουσιαστική συνδρομή και βοήθεια του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής, κυρίου Ανδρέα Βεργίδη, επιτεύχθηκε η κατά το ίμιση ολοκλήρωση του έργου, με δεδομένες πάντα τις οικονομικές και λοιπές κρατούσες συνθήκες και δυσκολίες. Το 2023, μετά από προτροπή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Βαρθολομαίου, υποβλήθηκε πρόταση ένταξης στο πρόγραμμα LEADER μέσω της αναπτυξιακής κυλκής ΑΕ, με σκοπό την αποπεράτσου πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου της ενορίας, με τη σημαντική συμβολή του Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων και τότε Υπουργού κυρίου Γεωργίου Γεωργαντά. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου σε ποσοστό 100% και με τελικό προϋπολογισμό 300.000 ευρώ, ενώ άμεσα ξεκίνησαν οι απαιτούμενες διαδικασίες υλοποίησης με στόχο την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου στα μέσα του 2025. Οφειλετικά και ορμόμενος από την προηγηθήσα οικολογική ημερίδα, στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρω ότι η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού για την ενορία μας έργου είναι στα πλαίσια του ιδίου προγράμματος, όπου έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί και πάλι με τη συνδρομή του αξιοτίμου Προέδρου κυρίου Γεωργαντά. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία Κορμοράνος, η οποία έχει συσταθεί με πρωτοβουλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Βαρθολομαίου, έχοντας στόχο την προώθηση της οικολογικής ευαισθητοποίησης. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και ευλογία για την ενορία του Αγίου Χαραλάμπους το γεγονός της σημερινής σας παρουσίας, Παναγιώτατε, καθώς και η τέλεση από μέρους σας του αγιασμού που σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών αποπεράτωσης. Ευχηθείτε, Παναγιώτατε, Πάτερ και Δέσποτα, να ολοκληρωθούν σύντομα οι υπολοιπόμενες διαδικασίες και εργασίες με την ευχή σας, τόσο τη δική σας, όσο και του ονόματού σας ποιμενάρχου μας, για να τελέσουμε τα εγγένεια. Τόσο εγώ προσωπικά, όσο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, αλλά και σύνολη η κοινότητα Μαυρονερίου, σας είμαστε ευγνώμονες και ετούμαστε τις πατρικές σας ευχές. Όσο έφη παρέστητε, Παναγιώτατε, πολλά τα έτη ημών. Παναγιώτατε, θα ήθελα στο τέλος να δεχθείτε ως αντίδωρο αυτό το Σταυρό Ευλογίας για τη σημερινή σας παρουσία.
Ιερότατε και φίλτατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε Ιγνάτιε, εκπρόσωπε της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιερότατε Μητροπολίτα Πολιανής και Κιλκισίου και αγαπητέ Χριστό αδελφέ, κύριε Βαρθολομέ, όλοι οι αγαπητοί παρόντες, κύριε Βουλευτά και Αντιπρόεδρε της Βουλής, κύριε Δήμαρχε, Πανοσιολογιότατε Αρχιμανδρίτα κύριε Ευγένιε, τέκνα εν κυρίω αγαπητά. Δόξαν και τιμήν και ευχαριστίαν αναπέμπει σήμερον ο φιλετικός η Μήτρη Εκκλησία εις τον θείον δομήτωρα αυτής, φωταγωγουμένη μυστικός υπό της χαριτοβρήτου λάμψεως των θείων δωρεών, τας οποίας ο Άγιος Ιερομάρτης Χαραλάμπης, έφορος της ενορίας Μαυρονερίου, θεαρχείο νεύματι αντικαταπέμπει οικετευτικός από των πατρικών γνώφων εις την τοπικήν εκκλησίαν της πεφιλημένης ημών θυγατρός Μητροπόλεως Πολιανής και Κιλκισίου. Έφημος μνήα αρμόζει εις τον οικείον ημών ποιμενάρχην των λίαν αγαπητών ημίν αδελφών και συλλειτουργών κύριων Βαρθολομαίων, ο οποίος φέρει το όνομα της ημετέρας μετριότητος, τιμών από ικανού χρόνου με αφοσίωσιν των οικουμενικών θρόνων, δια την αξιόλογων πρωτοβουλίαν από περατώσεως του πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου της ενορίας του Αγίου Χαραλάμπους, καθώς και εις των εφημέριών σας και αρχιερατικών επίτροπων Πικρολίμνης, οσιολογιότατων αρχιμαντρίτην κύριων Ευγένιων Ιωάννου, ο οποίος από το 2008 μεριμνά αξιεπαίνος δια την δημιουργία καταλλήλου χώρου αναπτύξεως της ενοριακής και εν γέννη κοινοτικής ζωής της περιοχής. Εις ευλογίαν του προς αποπεράτωσιν σπουδαίου αυτού έργου προσθέτουμε την ευαρέσκεια της Μητρός Εκκλησίας και της ημών μετριότητος προσωπικός προς όλους τους ηθικός και υλικός συμβάλλοντας. Καλέσατε, αγαπητοί των Οικουμενικών Πατριάρχην του Γένους των Ορθοδόξων, να ευλογήσει την σεπτήν αυτήν πανήγυριν των εγγενείων, επ' αφορμή της εκατονταετηρίδος από της ιδρύσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Πολιανής και Κιλκισίου, και τον υπεδέχθητε με πολλάς τιμάς. Η τιμή που αποδίδεται εις το πρόσωπο του Πατριάρχου επί το Οικουμενικών Πατριαρχείων μας διαβαίνει. Η δόξα δε του Οικουμενικού Πατριαρχείου δεν είναι οικονομική ή πολιτική, αλλά είναι δόξα πολυπάθου, ευχαριστιακού και ασκητικού έθους. Είναι η δόξα του Αποστόλου των Εθνών, ο οποίος αναφωνεί «Εγώ γαρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω». Εμείς είστε το σώμα, εσείς είστε το σώμα. Οι πρόσφυγες από τον Κάφκασο, το Αρνταχάν, την Θεοδοσιούπολη, σημερινό Ερζουρούμ, την Τραπεζούντα, την Γεωργίαν, την Ανατολική Θράκη, οι απόγονοι Βυζαντινών εστιών, οι οποίοι ήκμασαν υπό την σοφήν διαπίμανση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προτού ξαφνικώς σοπάσουν υπό τα κελεύσματα των αρχόντων του κόσμου τούτου. Εσείς, όχι η γη σας, είστε το ευχαριστιακόν σώμα της Μητρός Εκκλησίας. Φέρετε εντός ημών ανεξίτηλα τα στίγματα από τον πόνον του ξεριζωμού. Εφθάσατε προεκατό ετών ανέστη εις την ευλογημένη γη της Πικρολίμνης Κιλκής, δια να δημιουργήσετε εδώ μια νέα κοιτίδα ζωής και πολιτισμού, απάνθισμα της οποίας θα είναι η δημιουργία του πνευματικού σας κέντρου, το οποίο ευχόμεθα να αποπερατωθεί τάχιστα.
Ένα κέντρο όμως μόνο του δεν δημιουργεί πολιτισμόν. Οι άνθρωποι δημιουργούν πολιτισμόν. Οι δε άνθρωποι καλούνται να επιλέξουν τι είδους πολιτισμόν επιθυμούν. Οι ειδικοί επιστήμονες διακρίνουν τον πολιτισμό εις πνευματικών, γαλλιστή κουλτούρ, ο οποίος δηλώνει ένα τρόπο ζωής, και εις τεχνικών πολιτισμών, σιβιλιζασιών, ο οποίος δηλώνει ένα προχωρημένο στάδιο αναπτύξεως της κοινωνίας. Περαιτέρω δε διακρίνουν τον πολιτισμό εις υλικών και άειλων. Το πνευματικό σας κέντρο θα συγκαταλέγεται ως κτίριον εις των υλικών πολιτισμών της περιοχής σας. Ετελούμενοι εις αυτό δραστηριότητες και εκδηλώσεις θα δηλώνουν την άειλον διάσταση του πολιτισμού τον οποίον επιθυμείτε να εκφράσετε. Καλείστε να επιλέξετε τι είδος, το είδος του πολιτισμού. Από την μία ανοίγεται ο τρόπος του κόσμου, από την άλλη ο τρόπος της εκκλησίας. Η διαφορά είναι λεπτή αλλά κεφαλαιώδης. Ο τρόπος του κόσμου προτάσει την πρόοδο και την τεχνολογία έναντι των πνευματικών αξιών οι οποίες συνέχουν μία κοινωνία. Ζώμεν πλέον εις την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας, του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης. Από την χρήση των τεχνολογιών αυτών αναδύονται και εαξίε οι οποίοι τα συνοδεύουν. Προηγείται δηλαδή η τεχνολογική ανακάλυψη και έπεται η εμφάνιση των αξιών ως παρακολούθημα. Αναγκαία συνέπεια είναι η απομάκρυνση του ανθρώπου από την σφαίρα της χαράς και του νοήματος της ζωής, καθώς τα πράγματα διαμορφώνουν τας αξίας αντί εαξίε να διαμορφώνουν τα πράγματα. Εντελώς διαφορετικός είναι ο τρόπος της Εκκλησίας. Αυτή προτάσει των πνευματικών πολιτισμών έναντι του τεχνικού, χωρίς βεβαίως να αποκηρύττει τον τελευταίο. Όμως τον οριοθετεί, καθώς στην Εκκλησία τα πάντα νοηματοδοτούνται και εκφράζουν αιωνίας αξίας. Η ίδια η Εκκλησία είναι πολιτισμός. Είναι τρόπος βίου ελευθέρων και ενθέων ανθρώπων. Κοινωνία προσώπων, τα οποία οδεύουν συνειδητός από το κατ' εικόνα, την κοινή φύση, εις το καθομοίωση, την πραγματικώς ελευθέραν ύπαρξη. Από την στιγμή κατά την οποία ανελάβαμε την διακονία Πατριαρχίας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, έχουμε κατ' επανάληψη καταδείξει πού ευρίσκεται η αληθινή ευτυχία και το νόημα του ανθρωπίνου βίου, εις την έγερση από τον λίθαργον της ενστικτόδους ατομικότητος, των βαπτισμών του ανθρώπου ως ευχαριστιακής και δοξολογικής οντότητος και την αγωνιστική ένταξή του εις την οδόν της αποκαταστάσεως της αρχεγόνου αγάπης με τον συνάνθρωπον, με την δημιουργία και με τον ίδιο των θείων δημιουργών. Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω, τέκνα περιπόθητα και ηγαπημένα της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Οραματίζεστε ένα τόπον εις τον οποίον τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα της γνωριμίας και επαφής εκτός από την λειτουργική και λατρευτική ζωή της Εκκλησίας και με τον πολιτισμό των εθελοντισμών και την προσφορά εις τον συνάνθρωπον, με έμφαση εις την μέρημνα φροντίδα και ανακούφιση απόρων και ηλικιωμένων, όπως είπε ο αγαπητός πατήρ Ευγένιος. Να ενθυμίστε όμως ότι ούχο τόπος, αλλά ο τρόπος διαμορφώνει πολιτισμόν. Είμαι θα βέβαιη ότι ευλογημένες δράσεις
τας οποίας σεις οραματίζεστε, θα βαπτιστούν εις τον τρόπον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εις τον τρόπον δηλαδή της αναζητήσεως νοήματος οικουμενικού, νοήματος εσχατολογικού. Δια των λόγων αυτών ευχόμεθα επολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα στεγαστούν εις το υποανέγερσιν κέντρων να αρδεύουν νάματα από το κοινωνικόν, ευχαριστιακόν και ασκητικόν έθος του Πατριαρχείου μας, να εμφορούνται από την θυσιαστικήν και αδιάκριτον προσφοράν εις τον πάσχοντα συνάνθρωπον, την γνωριμίαν και τον διάλογον με κάθε αντίληψη και κοσμοθεωρίαν και των δοξολογικών σεβασμών εις την κτήσιν ως ευχαριστίαν. Τούτο είναι και το νόημα της παρουσίας του Πατριάρχου σας εδώ σήμερα, να σας θυμίσει από πού έρχεστε, αλλά και να σας εμπνεύσει ένα νέο όραμα δια το τι δύναστε να επιτύχετε. Ήρθατε από τους κόλπους του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δύναστε να εκπέμψετε το φως του Πατριαρχείου αν επιλέξετε το Οικουμενικό Πνεύμα του. Αν δηλαδή προκρίνετε τον πολιτισμό της αποδοχής, της ανεκτικότητος και της ανοιχτότητος, της ανοιχτοσύνης. Κληθέντες να εγγενιάσομεν ένα τόπον, ένα πολιτιστικό κέντρο, σας αντιπροτείνομεν ένα νέον τρόπον, τον τρόπο της θυσιαστικής αγάπης, της χαρούμενης κοινωνίας των προσώπων, της ζωής ως ευχαριστίας μετά την Θεία Ευχαριστία, όπως είπε ο μακαριστός πατήρ Σμέμαν. Αγκαλιάστε το όραμα το οποίο σας προσφέρει ο Πατριάρχης του Γένους και το υπό ολοκλήρωση έργων δεν θα είναι μόνον ένα πολιτιστικό κέντρο του Μαυρονερίου, αλλά φως. Φως το οποίο θα επέμπει το ιδιαίτερον έθος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τότε το κέντρο σας θα γίνει ένα πραγματικό πνευματικό κέντρο, διότι θα ενσαρκώνει αξίας του Πνεύματος, αξίας δηλαδή οικουμενικάς και δι' αυτό πάντοτε επικαίρους. Τότε θα γίνει το νέο σας κέντρο εστία οικουμενικότητος, ένα μικρό φανάρι, διότι ο πολιτισμός του Πνεύματος είναι φως και το φως ανατέλει πάντοτε από την Ανατολή. Αμήν, γέννητο. Το φιλοξενίες με δεσέ, το γραφείο και μία αίθουσα εδώ πέρα, θα είναι βιβλιοθήκη και αίθουσα αναγνωστή. Και το μπαλκόνι μας, το οποίο θα έχει θέατρο Μαυρονέ. Ευχαριστούμε την τιμή και από κεντρωτικά. Να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις που θέλουν στο κλειδί, να τις κάνουμε εδώ. Είναι κοντά στο κλειδί στο χωριό έτσι κι αλλιώς. Είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για την πλήρη αποκαράτωση. Προβλέπετε πόσο χρόνο ακόμα. 6 μήνες θα είναι στο τελειώμα. Μέχρι το πάντα, πρώτο χρόνο, θα τελειώσει. Τέλος του μήνα τελειώνει ο διαγωνισμός. Όλα βάζει. Η κουζίνα που είναι πίσω. Πώς θα πάνε πίσω. Εδώ θα είναι τα αποκορυφή, θα είναι μια αποθήκη. Βασικά εδώ θα είναι τα πράγματα. Λίγο να μας κοιτάτε κιόλας. Εδώ δίπλα σας. Ευχαριστώ.
Ρίξτε φως, ρίξτε φως.